Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περνάς την επισκόπηση του Υπουργού, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υπουργός Υγείας, διότι την χάνει να ξέρει άρθρα τα θέματα της υγείας. Και έτσι είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για να διαπιστώσουμε την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνησή μας. Είμαστε υπερήφανοι γιατί προχωρούμε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αρχίζει να φαίνεται, όπως δείξαμε στον κύριο Πρωθυπουργό, από την απόδοση των νοσοκομείων το πρώτο εξάμηνο του 2024, όπου πετύχαμε το μεγαλύτερο ρεκόρ διενεργηθέντων χειρουργείων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και συζητήσαμε διεξοδικά και τα ζητήματα του προσωπικού, των εφημεριών, των άγωνων περιοχών. Και νομίζω ότι βρήκαμε αρκετές λύσεις που δεν τις είχαμε σκεφτεί για να τις προχωρήσουμε ακόμα γρηγορότερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό για τη διαχρονική του στήριξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και για την μεγάλη φροντίδα που δείχνει στο Υπουργείο μας στο να λύνουμε τα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων λίγο καλύτερη, θα έχουμε πετύχει τον στόχο και την ευθύνη που μας έχει θέσει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Η κυβέρνησή μας έχει θέσει την δραστική μεταρρύθμιση και ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως μία από τις κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες αυτής της τετραετίας. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στάθηκε όρθιο την εποχή της πανδημίας, το οποίο όμως μας κληρονόμησε και πολλά διαχρονικά προβλήματα, τα οποία έχει έρθει πια η ώρα με θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, υλοποιώντας ένα πλαίσιο πολύ τολμηρών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις πτυχές της υγείας. Μεταρρυθμίσεις που θέλω να πιστεύω ότι σύντομα οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν και να τις διαπιστώνουν οι ίδιοι ως χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο προφανώς με τις υποδομές, πολλές εκ των οποίων χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν να κάνουν με την προσθήκη του απαραίτητου προσωπικού, με την αναδιάταξη διαδικασιών, με τη χρήση της τεχνολογίας, με την αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων και ελλείψεων που έχουμε στις άγονες περιοχές, στα νησιά μας, στις ορεινές περιοχές. Έχουμε όμως το σχέδιο, έχουμε την βούληση να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα στο Υπουργείο Υγείας και τώρα η ευθύνη περνάει σε εσάς για να υλοποιήσουμε πια αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στα ζητήματα τα οποία αφορούν τη δημόσια υγεία και τις προληπτικές εξετάσεις, διότι όσο σημαντική και αν είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία μας, η υγεία δεν αρχίζει και τελειώνει στην πόρτα του νοσοκομείου και γι' αυτό και αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πρωτοβάθμια υγεία, στις προληπτικές εξετάσεις αλλά και στη δημόσια υγεία με προγράμματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να έχουμε συνολικά ένα πιο υγιή πληθυσμό έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε και όχι κατά ανάγκη πάντα να παρεμβαίνουμε εκ των υστέρων. Οπότε, Υπουργέ, συνεχίζουμε τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει και να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησες. Πράγματι, η εμπειρία της πανδημίας μας υποχρέωσε όλους να αποκτήσουμε πιο εξειδικευμένες γνώσεις για τα ζητήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό το παρακολουθώ προσωπικά, θα έλεγα, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση από ό,τι το κάνω σε άλλα υπουργεία, γιατί αναγνωρίζω απόλυτα την μεγάλη σημασία και τη μεγάλη προτεραιότητα που έχει η υγεία για όλους τους πολίτες, οπότε άμα με ξαναδείτε ευνηδιαστικά να επισκέπτομαι δομές υγείας, μην ευνηδιαστείτε, για καλό είναι, για να μπορούμε και εμείς να διαπιστώνουμε αν όλα αυτά τα οποία λέμε τα υλοποιούμε με την απαραίτητη συνέπεια και βέβαια, να τονίσω και κάτι τελευταίο, και νομίζω αυτή είναι μια κατεύθυνση που έδωσα στο Υπουργείο, να ακούμε τους ασθενείς, να είναι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι τελικά θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να μας λένε τι δεν κάνουμε καλά, να μας λένε και τι κάνουμε καλά, διότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, στέκεται όρθιο σήμερα.
και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όσες και όσους το υπηρετούν με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία. Και να θυμίσω επίσης ότι η δικιά μας κυβέρνηση ήταν αυτή που μετά από πολύ καιρό έκανε τις πρώτες σημαντικές μισθολογικές αναπροσαρμογές όσον αφορά τις απολαβές των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.